τα συμπεράσματα, τουλάχιστον για μένα, έχουν βγει προσωπικά, κατά την εκτίμησή μου, πολύ κακώς δεν προσέξαμε τα έξοδα. Μακάρι τα έξοδα, όπως θέλησε να τα παρουσιάσει ο Δήμαρχος, να ήταν προς όφελος των δημοτών. Κάποια στιγμή αυτά καλύπτονται, αλλά τα περισσότερα έξοδα, εάν τα ψάξουμε, θα δείτε ότι είναι σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είχαν την ανάλογη προσοχή. Από εδώ προκύπτει ότι τα πράγματα διαχειριζόμαστε με έτσι πολύ ελαστικά. Γι' αυτό φτάσαμε από τις 300.000 που λέγατε και πανηγυρίζατε σε πραγματικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή κοντά στο 1.600. Λόγω αυτού του γεγονότος, του ελλείμματος του μεγάλου, το 1.600. Και δεν είναι αυτό το οποίο προσπάθησε να διακομωδήσει ο Δήμαρχος, αν του Θησέα τα χρήματα έχονταν εδώ. Μα κύριε Δήμαρχο, αν τα χρήματα του Θησέα έχονταν σαν έσοδα, θα παρουσιάζονταν και σαν έξοδα. Δεν θα μας καλύπταν άλλα. Δηλαδή τα χρήματα του Θησέα θα τα παίρνανε και θα κάνανε τίποτα άλλο. Είναι τρία αριθμητικοί, θα κόμισαν 2 εκατομμύρια, 2,5. 2,5 εκατομμύρια είναι έργο σαν έξοδο θα ήταν μέσα στον ισολογισμό. Εκτός αν θεωρείτε ότι θα παίρναμε τα χρήματα του Θησέα και θα τα πηγαίναμε όπου θέλαμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ξέρετε ότι τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός, γι' αυτό λέγεται και προϋπολογισμός, τουλάχιστον ως προς τα έσοδα, πέφτει ελάχιστα έξω. Πολύ σωστά έκανε την παρατήρηση ο κ. Σπυρίδης και είπε, τα έσοδα πέσανε 400.000 έξω, 400-500.000 έξω. Και τα έξοδα, συντομότατα σημαίνει, κυρία Πρόεδρος, αλλά έχω ακούσει τόσα που πρέπει να δίνω κάποιες απαντήσεις. Αυτά δεν ζητήσουμε τον ισολογισμό για την τήρηση, όπως σας είπα, της σειράς και του χρονοδιάγραμματος που θα έπρεπε, με όλη την ελαστικότητα. Εξαντλήσαμε όλη την δυνατότητα του χρόνου που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και δεν είναι ούτε θέμα εκλογών, μπορεί να ήταν για τον κύριο Γιάννη θέμα τα εκλογών. Αλλά για μας δεν ήταν. Όσον αφορά, αν θέλετε, τον σεβασμό, που τρέφω άπειρο και απεριόριστο σεβασμό προς τους συναδέλφους και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά απαιτώ, έτσι όπως τα ακούτε, απαιτώ τον ίδιο σεβασμό και προς το πρόσωπο του καθενός μας ξεχωριστά. Αυτά είναι αμοιβαία. Όταν γίνεται προσπάθεια υποτίμησης της νοημοσύνης, και μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Όπως σας είπα προηγούμενα με τον Θησέα που ακούστηκε. Θα παίρνω τον Θησέα και θα καλύπταμε. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ και πιστεύω ότι την ίδια στιγμή υποτιμάται με τον χειρότερο τρόπο ο λαός των Φιλίππων, ο οποίος έχει εκπροσώπους εμάς εδώ μέσα. Αυτά. Δεν το ψηφίζω. Θα συμφωνήσουμε ότι ο Δήμος δεν είναι ένας αποταμιευτικός οργανισμός έτσι ώστε να μαζεύει τα χρήματα στο ταμείο του και να τα κρατάει. Συμφωνούμε με αυτή την παρατήρηση που έκανε ο κ. Δήμαρχος. Σαφώς, πολύ σωστά είπε ότι η διοίκηση έχει την επιλογή να διαθέτει τα χρήματά της εκεί που νομίζει, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Σαφώς και η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να λέει αν αυτή η παροχή γίνεται με τον σωστό τρόπο και με σωστή διαχείριση ή όχι. Γιατί μην μας βάζετε στη θέση ότι εσείς κάνετε κοινοφελείς παροχές προς τους δημότες και εμείς είμαστε κριτικάρουμε αυτή την επιλογή και λέμε όχι δεν πρέπει να δώσετε στους δημότες. Εμείς κριτικάρουμε τον τρόπο που επιλέγετε να το κάνετε και τη διαχείριση την οποία κάνετε. Αυτά όσον αφορά για τα χρήματα και την αύξηση των εξόδων. Όσον αφορά δε τον ισολογισμό ακούσιο σαν θέμα, εγώ θα επιμείνω στη θέση που είχα και στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Σαφώς, όσο συνεχίζετε εσείς να μην σέβεστε τους κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των οργάνων του Δήμου, και να δείχνετε τον απαιτούμενο σεβασμό και να τηρείτε όλα αυτά που προβλέπονται από τον κώδικα, και εμείς αρνούμαστε να ψηφίσουμε. Εμείς δηλώνουμε παρόντες. Και γιατί σαφώς ο κ. Σκοταίδης μπορεί ως έμπειρος να διαμόρφωσε άποψη. Εγώ νομίζω ότι μέσα σε τόσο λίγο χρόνο και μια τόσο πρόχειρη ανάλυση
και πουλή, η οποία δεν είναι καθόλου περιστατωμένη, σαφώς δεν μπορεί να σχηματίσει κανένας σαφή άποψη έτσι ώστε να ψηφίσει με ασφάλεια υπέρ ή κατά του Θεού. Εγώ επειδή θέλω να σεβαστώ για να συνομεύουμε για τον χρόνο, δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγματα που έχουν πει σε άλλη της αντιπολίτευσης. Συμφωνώ με αυτά που έχουν πει και εγώ δεν ψηφίζω τον υπολογισμό. Καταρχήν να βρίσκει ο Δήμος και όλες τις οποίες μπορείς καλύψει. Εάν αυτό είναι το θέμα, η ουσία της συζήτησης, να αισθάνεστε μία ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αν προτιμούμε την νοημοσύνη σημαίνει ότι προσβάλλουμε το λαό των Φιλίππων, τους δημόσιους των Φιλίππων, τότε τι σημαίνει το να συμφωνόμαστε να δίνουμε το Δήμο. Αυτό τι είναι τώρα. Εντάξει, προχωράμε στο ψήφισμα. Και το ψηφίζουμε. Εντάξει. Θα μιλήσω από προημερήσιας. Έχω 4-5 θέματα. Θα τα σταματήσω όλα και από το ένα θέμα που έχω για τη ΔΕΙΑΦ σε σχέση με τον ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα, και εκείνο το κομμάτι θα το αφήσω, δεν θέλω απάντηση. Αλλά βλέπω στις εφημερίδες μία ανακοίνωση η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς στη ΔΕΙΑΦ και προτρέπει τους κατοίκους να κάνουν γεωτρήσεις αν έχουν μεγάλο οικόπεδο. Η εννέα οδηγία της ΔΕΙΑΦ λέει κάντε γεωτρήσεις. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε να αποβάλλω και την εφημερίδα. Νιώθω. Δεν μπορώ να καταλάβω, απευθύνομαι προς όλους τους συναδέλφους, τι είδους προτροπή είναι αυτή και τι σχέση έχει είναι όλα αυτά που ακούγονται για το περιβάλλον, για το ένα, για το άλλο, για οικονομία, για προσοχή. Έτσι, πραγματικά θέλουν απάντηση. Επίσημο όργανο του Δήμου μας κάνει συγκεκριμένη προτροπή προς τους κατοίκους. Γιατί, για να γλιτώσουν, λέει, από κάποια έξοδα, δεν καταλάβα καλά, να κάνουν οικονομία νερού. Δηλαδή, να ανοίξουν γεωτρήσεις για να κάνουν οικονομία νερού. Σε αυτό το θέλω μία απάντηση σε αυτό και μόνο. Και μία, επειδή δεν θέλω να αφήνω πράγματα τα οποία ο Δήμαρχος, επειδή έχει την ευκαιρία να μιλάει τελευταίος, είδα ότι μία φορά το είπε, δεν απήντησα. Δεύτερη φορά το ξαναείπε για κάτι δαρμούς και κάτι και οτιδήποτε άλλο. Απλώς όσοι έχουν την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν είχα αυτή την πρόθεση, κύριε Δήμαρχε, είμαστε κοντά. Δεν είπα ότι θα σας χτυπούσα, μπορεί να με χτυπούσατε κι εσείς. Είστε πιο νέος, πιο δυνατός ίσως. Αν είχα αυτή τη διάθεση και την πρόθεση, και καλό θα είναι επικοινωνιακά να το χρησιμοποιείτε, αλλά επί της ουσίας, και αυτό είναι σαν όλα τα άλλα τα οποία χρησιμοποιείτε κατά καιρούς. Εάν είμαι τόσο αργός από εδώ εκεί για να κάνω κάποια κίνηση, δεν είπα τι θα έκανα, και με προλάβατε όλοι οι άλλοι, συγχαρητήρια σε όλους, έχω γίνει πολύ αργόστομος. Αλλά σας πληροφορώ, εσείς την διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις, θέλω να τελειώνει αυτό το θέμα. Δεν είχα τέτοια διάταξη. Αγανάκτησα για την συνεχή προσπάθεια του Δημάρχου, το λέω ευθύτατα, υποτίμησης της νομιμοσύνης μας. Είπα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ίσως και έχω αρκετά, αλλά δεν θα πω. Θα συμπληρώσω και κάτι ακόμη. Και κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό. Κυρία Παπαδοπούλου, για να απαντήσει ότι δεν θα βάλω. Γιατί δεν βάζω και το πολύ κύριο Μινιάκρη. Όχι. Κύριε Δήμαρχε. Επειδή είχε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι εσείς ρωτήσατε γιατί μπήκε και πώς προτρέπει μια ΔΕΙΑ να μπει να γίνει διαδικασία. Επειδή λίγο προσδιά. Είναι παράδειγμα, είναι το ένα. Είναι ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Δεν είναι προσωπική προσωπική του Προεδρού. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή δεν θα με αφήσετε να μιλήσω. Πριν να αφήσετε να μιλήσω.